Ωραία. Να πάμε στην πρώτη διαφάνεια. Να πάμε στην πρώτη διαφάνεια, λοιπόν. Η πρώτη διαφάνεια, όχι, δεν είναι αυτή η πρώτη διαφάνεια, είναι η διαφάνεια που μας λέει COVID και εκπαιδευτικές μονάδες. Στο σύνολό τους, μάλλον μπορούμε και εδώ πάνω να μιλήσουμε. Βεβαίως. Στο σύνολό τους, λοιπόν, έχουμε 348 εκπαιδευτικές μονάδες στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου. Σε αυτές τις μονάδες είναι τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, τα ειδικά σχολεία και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. Από αυτά το σύνολο των σχολείων, οι 278 σχολικές μονάδες έμειναν εντελώς ανεπηρέαστες από τον κορονοϊό. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα κρούσμα, κανένα περιστατικό, ούτε σε γονέα παιδιού, ούτε σε παιδί, ούτε σε εκπαιδευτικό. Από αυτές τις 348 εκπαιδευτικές μονάδες, 70 μονάδες, είχαμε κάποια εμπλοκή που έχει να κάνει με τον κορονοϊό, είτε γιατί έκλεισαν εξ ολοκλήρου, από τις 74 έκλεισαν εξ ολοκλήρου, είτε γιατί είχαμε κάποιο κρούσμα επιβεβαιωμένο, οπότε αναστήλαμε τη λειτουργία τμήματος, είτε ακόμα γιατί είχαμε κάποιο μαθητή του οποίου η οικογένεια είχε επιβεβαιωμένο κρούσμα και μπήκε σε καραντίνα προληπτικά ο μαθητής. Έτσι, στο σύνολό τους, αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε πάμε στην επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπουμε ποσοστιαία πώς είναι οι μονάδες αυτές. Το 80% λοιπόν του συνόλου των εκπαιδευτικών μονάδων στην λειτουργία τους έμειναν εντελώς ανεπηρέαστες από τον κορονοϊό. Δεν είχαμε κανένα απολύτως κρούσμα και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση μετά την καραντίνα που λειτουργούσαμε διαζώσεις. Ενώ το 20% παρουσιάστηκε κάποιο περιστατικό. Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ, στην διαφάνεια αυτή, θα θέλαμε να δούμε τις αποφάσεις αναστολών που έχουμε εκδώσει. Έχουμε εκδώσει συνολικά 25 αποφάσεις αναστολών. Από αυτές τις 25 αποφάσεις αναστολών, οι 21 αφορούν τμήματα σχολείων και οι 4 είναι σχολεία ολόκληρα. Σε αυτά τα 4 σχολεία είναι, αν θυμάστε καλά, το σχολείο Βουτών που ήταν την πρώτη μέρα έναρξης του έτους. Ήταν το πρώτο σχολείο ουσιαστικά. Ναι, που εδώ δεν είχαμε 3 κρούσματα, αλλά επειδή είχαμε πρώτες επαφές το σύνολο των εκπαιδευτικών σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, αναγκαστήκαμε και τους βάλαμε σε προληπτική καραντίνα, άρα λόγω του ότι δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί, γι' αυτό ανεστάλλει το σχολείο. Και επίσης είχαμε το ειδικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου και το σχολείο Κοφών, που ενώ και εδώ είχαμε μόνο ένα κρούσμα, αναγκαστήκαμε και αναστήλαμε εξ ολοκλήρου τα σχολεία. Έτσι, ποσοστιαία λοιπόν, έχουμε το 16% από τα κρούσματα να μπαίνουν σε αναστολή, από τα σχολεία μάλλον που αναστήλαμε, και το 84% αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών ή μαθητών. Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ πάμε να δούμε τις περιπτώσεις εκείνες που είχαμε σε κατοίκον περιορισμό, που είτε είχαμε κρούσμα, είτε είχαμε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Έτσι λοιπόν, το σύνολο των μαθητών που μπήκαν σε καραντίνα είναι 80 μαθητές, και 30 εκπαιδευτικοί. Δεν σημαίνει ότι οι 80 μαθητές νόσησαν. Είναι αυτοί που υπτέθηκαν σε καραντίνα για λόγους προστασίας και θωράκισης. Ναι, να νοσούσε ένα πρόσωπο στην οικογένεια, η μητέρα, ο πατέρας ή η γιαγιά μερικές φορές, και οι εκπαιδευτικοί πάλι, επειδή είχαν συγγενικό πρόσωπο και μπήκαν στην καραντίνα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, να δούμε πού εντοπίζονται τα κρούσματα. Εδώ λοιπόν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η διαφάνεια, ναι, που αποτυπώνει ακριβώς αυτό που είπαν και οι εξαιρετικοί καθηγητές μας, οι εξαιρετικοί γιατροί μας. Νομίζω ότι έχουμε ταύτιση στα αποτελέσματα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Και να πω στους τηλεθεατές ότι δεν γνωρίζατε, κύριε Μπελαδάκη, τα στοιχεία των γιατρών, αλλά ούτε και οι γιατροί τα στοιχεία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όχι, με αφορμή την πρόσκλησή σας, προσπάθησα να σχηματοποιήσω αυτά τα στοιχεία τα οποία ήδη είχαμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε 12 μαθητές, που το ποσοστό κατά αναλογία σε σχέση με τα κρούσματα είναι το 9%. Έχουμε 75 στενές επαφές μαθητών, 19 εκπαιδευτικούς που νόσησαν και 27 εκπαιδευτικούς που ήταν στενές επαφές. Άρα εδώ δηλαδή αποτυπώνεται ότι το ενδοοικογενειακό περιβάλλον ή το περιβάλλον εκτός του σχολείου έφερε τον COVID μέσα στο σχολείο. Ναι. Εδώ, αν θυμάμαι καλά, έχουμε μόνο ένα κρούσμα που εκπαιδευτικός κόλλησε από μαθητή ή μαθητής εκπαιδευτικό, που αυτό όμως δεν είναι επιβεβαιωμένο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι η περίπτωση του σχολείου Κοφών και Βαρικών που νόσησε καταρχήν ο εκπαιδευτικός. Ο μαθητής νόσησε, αλλά δεν διαπιστώσαμε αν ο μαθητής κόλλησε τον εκπαιδευτικό ή αν ήταν, γιατί το συγγενικό περιβάλλον του μαθητή ήταν με κρούσμα. Να πω εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι νόσησαν
και πρέπει να το δούμε εδώ, είναι μια σημαντική παράμετρος. Έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι διορίστηκαν, προσλήφθηκαν εν μέσω καραντίνας και ήρθαν από περιοχές οι οποίες ήταν σε καραντίνα. Έτσι λοιπόν έχουμε εκπαιδευτικούς να έρχονται με κορονοϊό, δεν κόλλησαν δηλαδή κορονοϊό εδώ, αλλά ήταν η προσλήψη των αναπληρωτών που έγιναν. Οι περισσότεροι ήρθαν από τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Και μας ενημέρωναν ότι όταν ήρθαν ήταν φορείς, οπότε έμπαιναν αμέσως σε καραντίνα χωρίς να έρθουν σε επαφή με σχολείο. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Η επόμενη διαφάνεια, αυτή εδώ, έχει να κάνει πως τα κρούσματα που εντοπίζονται. Εδώ παρατηρούμε ότι το σύνολο των κρουσμάτων σε ποσοστό 23% είναι θετικοί μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ το 76% από αυτά που έχουμε καταγράψει είναι στενές επαφές. Δηλαδή το 76% δεν νόσησε, απλά μπήκε σε καραντίνα επειδή ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και ως στενή επαφή που εμείς προληπτικά τρέξαμε να προλάβουμε τις καταστάσεις και να το βάλουμε σε καραντίνα. Άρα μιλάμε περισσότερο για το 23% από αυτές τις περιπτώσεις που εδώ έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα μαθητή ή εκπαιδευτικού. Στον επόμενο πίνακα, κύριε Μπελαδάκη, μιλάτε επί του συνόλου. Δηλαδή, έχουμε 27.388 ναι. μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο και 3.712 εκπαιδευτικούς. Σωστά. Εδώ νομίζω είναι η κατάληξη όλων αυτών και το συμπέρασμα που θέλουμε να βγάλουμε. Ουσιαστικά, δηλαδή, εάν δούμε το σύνολο των μαθητών του νομού μας που είναι 27.388, το ποσοστό των μαθητών οι οποίοι νόσησαν είναι το 0,05%. Ενώ στους εκπαιδευτικούς, στους 3.712 εκπαιδευτικούς, έχουμε το 0,5%. Mm-hmm. Εδώ η ερμηνεία, βεβαίως προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε λίγο μερικά ποσοστά, καταρχήν το πρώτο συμπέρασμα, γενικό συμπέρασμα είναι ότι στα μικρά παιδιά, αυτό που επιβεβαίωσε, αν θέλετε, η κυρία Βελιγραδία που άκουσα. Η κυρία Βεργαδί. Ότι έχουμε πάρα πολύ χαμηλή μεταδοτικότητα και δεν παρατηρείται το φαινόμενο δηλαδή να έχουμε μετάδοση του ιού στις μικρές ηλικίες. Αλλά θέλω όμως να δικαιολογήσω ότι το 0,5 που ναι, μεν είναι πολύ χαμηλό ποσοστό, αλλά εδώ έχουμε κάποιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι, για παράδειγμα, γιατί ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε γκρουπάκια από το Ηράκλειο προς την Ήπεθρο. Είχαμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις που ο ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος διορίστηκε ή ήρθε από περιοχή που ήταν αυξημένου κινδύνου, νόσησε με αποτέλεσμα αυτομάτως να νοσούν και οι υπόλοιποι τέσσερις. Μάλιστα. Δηλαδή, είχαμε τέτοια περιστατικά και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτό το ποσοστό. Αλλιώς, αν δεν είχε να κάνει με τη μεταφορά τους, τότε θα ήταν πολύ αισθητά χαμηλότερο. Να πω τώρα εδώ ότι στο σύνολό τους, εάν βγάζουμε ένα γενικό ποσοστό, το οποίο βεβαίως η ομαδοποίηση δεν νομίζω ότι ενδείκνυται, αλλά θα τολμήσουμε να το κάνουμε, παρόλο που το 0,05% είναι απειροελάχιστο στο 27.300, αλλά και το 0,5 είναι μικρό ποσοστό, αν όμως πούμε στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί ή ποιες είναι οι περιπτώσεις, το ποσοστό μάλλον αυτών που έχει νοσήσει, τότε θα δούμε και πάμε στην επόμενη τελευταία διαφάνεια, αν θέλετε, ότι εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό του 0,1%.